Εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή είχαμε πει και για τα τελευταία μέτρα που ανήγγειλε η κυβέρνηση, υποτίθεται ως φάρμακο για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ότι ήταν πραγματικά κοροϊδία και εμπεγμός του λαού. Διότι ή τους καλούσε να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να διαλέξουν τη φτηνή ντομάτα ή το φτηνό γάλα, ή με αυτά τα μέτρα που υποτίθεται ότι θα έβαζε για ενημέρωση των τιμών και τα πρόστιμα, τα οποία όντως είναι χάδι για αυτές τις επιχειρήσεις, όταν, για παράδειγμα, από νούμερα που έχουν δημοσιευθεί, μία από τις δύο εταιρείες είχε μόνο το 2023 κέρδη 18,5 εκατομμύρια. Άρα το 1 εκατομμύριο πρόστιμο είναι αστείο. Εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ, όπως και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ενέργεια, ρεύμα κλπ. Γιατί πραγματικά τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους. Μιλάμε για τα πραγματικά τα προϊόντα που έχουν ανάγκη για την επιβίωσή τους. Και ταυτόχρονα, βέβαια, να υπάρξει αύξηση των μισθών και συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να καλύπτουν και τις απώλειες όλων των προηγούμενων χρόνων, γιατί οι αυξήσεις που παρουσιάζει και ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν καλύπτουν τις απώλειες όλων αυτών των χρόνων, και βέβαια να αποδίδουν και τις αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό κλπ. Και σε αυτή τη βάση τώρα, επειδή ακούμε και μια επιχειρηματολογία ότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε το ΦΠΑ γιατί πού θα βρούμε τους φόρους, εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Την ώρα που λένε ότι δεν υπάρχουν έσοδα, το ταμείο είναι μείον και γι' αυτό δεν μπορούν να καταργήσουν το ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, υπάρχει μια μερίδα κόσμου, μια μερίδα προνομιούχων που πληρώνουν οι εφοπλιστές που έχουν φορασιλία μόνιμη και πληρώνουν εθελοντική φορολογία. Δεν ξέρω αν εσάς σας ρώτησε κανένας εθελοντικά να φορολογηθείτε. Υπάρχουν οι τράπεζες που πληρώνουν αναβαλλόμενο φόρο. Ούτε για τα λαϊκά στρώματα αναβλήθηκε ποτέ καμιά από τις οφειλές τους. Αντίθετα, κατάσχουν τα σπίτια τους και βγαίνουν σε πληστηριασμό ακόμα και για την πρώτη κατοικία. Κυρία Κομινάκα, βλέπετε εσείς προσπάθεια υπερσυγκέντρωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε λίγους, όπως είπε ο κ. Ξαντώνη? Είναι δεδομένο και δεν είναι μυστικό, και η έκθεση Πισαρίδη, όμως ξέρετε, δεν είναι καινούργια η επίθεση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρούς, στους αυτοαπασχολούμενους. Εδώ και μια δεκαετία φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν κεφαλικό φόρο τέλος επιδεύματος 650 ευρώ με το που βάζουν το κλειδί στην πόρτα. Και αυτό δεν είναι μόνο ίδιον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κατήργησε, το πήρε πίσω, για να μην θυμηθούμε και τον νόμο Κατρούγκαλο που έβαλε και στα ασφαλιστικά θηλιά στους ελευθεροεπαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Γιατί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από τα πάνω. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από τα πάνω, όπως δεν ξεκινάει ούτε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί σταθερά παραμένει στον προϋπολογισμό το 95% των φορολογικών εσόδων να μαζεύονται από τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και τους και τους συνταξιούχους, και μόλις το 5% να είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και βέβαια αυτές οι φοροασυλίες για τις οποίες μίλησα προηγούμενα διατηρούνται με όλες τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι δυνατόν βέβαια να μιλάμε τώρα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια σειρά παραδείγματα, ναι, από επαγγελματιών που, που πραγματικά φυτοζωούν, είναι στις ουρές της υπερχρέωσης στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία κλπ. Και έρχονται σήμερα να τους προσθέσουν ακόμα ένα βάρος. Την ώρα που μόλις το 0,2 των αφημί που χρωστάνε στην εφορία 85 εκατομμύρια ευρώ έχουν αναφερθεί ως μη εισπράξιμα. Δηλαδή στους μεγάλους χαρίζονται οι οφειλές και πάντα η φοροδιαφυγή κυνηγάει, μάλλον χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να εξαφανίσει τους επαγγελματίες. Και γι' αυτό βέβαια η απάντησή τους θα είναι μια τέτοια. Πολύ... Ήδη ετοιμάζουν τις κινητοποιήσεις τους στις 8 του μήνα οι αυτοαπασχολούμενοι. Κύριε Κομινάκα, οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν ένα φλερτάρετε διψήφιο μετά από δεκαετίες. Θα γίνει κάποιο συνέδριο που θα δείτε πώς θα το διαχειριστεί πολιτικά αυτό, γιατί είναι ένα καινούριο δεδομένο για το κόμμα? Το να απευθυνόμαστε στον κόσμο και να καταγράφεται, αν θέλετε,
Αμέσως μου λέτε γιατί είναι εκεί πέρα. Ναι, δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα συνέδριο για το πώς πραγματικά θα πλησιάσουμε, θα μιλήσουμε με τις μάζες. Το κάνουμε μπορεί και αυτό. Μπορεί να σας πνευριάσει η πραγματικότητα και πρέπει να την ξαναδείτε. Και είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποτυπώνεται, έχουμε καλέσει εξάλλου, καλούμε σε συμπόρευση και νομίζουμε ότι σταθερά αρχίζει να παγιώνεται μια ευχαριστώ πάρα πολύ για συμπόρευση με το ΚΚΕ.